καλεσμένα του James. Αναφέρθηκαν στο όνομά μου γιατί είχα δώσει εγώ μία συνέντευξη και θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Σήμερα όλο το πάνελ της εκπομπής υπερασπίστηκε και υποστήριξε, και λογικό το βρίσκω, τον καλεσμένο του, τον James δηλαδή, συγκρίνοντας δύο τελείως ανώμια περιστατικά. Αυτό που εννοώ, μπορεί να σας πάω και λίγο πίσω, δηλαδή 8 μήνες πίσω, αλλά πρέπει να το κάνω για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Το πάνελ σύγκρινε την αντίδρασή μου όταν μπήκε ο Σάκης μέσα στο παιχνίδι με την αντίδραση του James σε μια φάση του παιχνιδιού. Επειδή η σχέση του Σάκη και του James δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση που έχω εγώ με τον Σάκη, θέλω να πω ότι όταν μπήκε ο Σάκης μέσα στο παιχνίδι, αφού είχα περάσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις και έναν πολύ δύσκολο χωρισμό, τον είδα με μια άλλη κοπέλα, αντέδρασα όπως αντέδρασα, νομίζω ότι θυμάστε, αλλά και πάλι αυτή την αντίδραση εγώ τη θεωρώ φυσιολογική, νομίζω ότι όλα τα κορίτσια θα με καταλάβουν. Επειδή όμως εγώ είμαι αληθινή και πραγματικά έχω πει κάποια άσχημα πράγματα για το Σάκη, επηρεασμένη από τα συναισθήματά μου, επειδή ήμουν θυμωμένη, νευριασμένη με όλη αυτή την κατάσταση, αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να μεταφέρει πράγματα τα οποία του τα έχω πει εγώ, και όχι μόνο να τα μεταφέρει, αλλά και να τα διαστρεβλώνει. Στη χθεσινή μου συνέντευξη, λοιπόν, ίσως να μην τόνισα όσο θα έπρεπε ότι ο James παρερμήνευσε τα λόγια μου. Βέβαια, είπα ότι η εικόνα του Σάκη που βγήκε προς τα έξω δεν τον αντιπροσώπευε, αλλά σε αυτό δεν στάθηκε τόσο πολύ το πάνελ. Θα ήθελα να αναρωτηθούν όλοι, η πρόταση που είπα ότι η εικόνα που βγήκε προς τα έξω για τον Σάκη δεν τον αντιπροσωπεύει, τι σημαίνει? Τι σημαίνει, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, δεν τον αντιπροσωπεύει. Άρα, αυτά που είπε ο James δεν ήταν αυτά που είχα πει εγώ. Μάλλον, τη συνέντευξη την είδανε για πρώτη φορά, οπότε δεν καταλάβανε ακριβώς αυτό που ήθελα να περάσω. Και καλό θα ήταν η εκπομπή, η κάθε εκπομπή, την κάθε συνέντευξη, να την ακούει 2 και 3 φορές, μπας και καταλάβουν τι θέλει να πει ο κόσμος. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα, δεν θέλω να πάρει άλλη έκταση και ούτε να δημιουργήσω μία παραπάνω ίντρικα από αυτή που ήδη υπάρχει. Δεν θα μου χαλάσει τη διάθεση, τίποτα δεν μου χαλάσει τη διάθεση. Καλό Δεκέμβρη να ξαναπούμε, καλή καρδιά, με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα. Φιλάκια πολλά!